Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα εδώ στο Βελίδιο στην αίθουσα είναι σε εξέλιξη. Διακαναλική συνέντευξη τύπου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όπως κάθε χρόνο ήθιστε. Τα πηγαδάκια έχουν πάρει φωτιά, ασφάλεια, αστυνομικοί, δημοσιογράφοι, καμεραμάν, όλοι είναι εδώ και τα πηγαδάκια έχουν πάρει φωτιά με σχόλια αναμένοντας πάντα το τέλος της συνέντευξης και την έξοδο του Πρωθυπουργού. Όλα τα υπόλοιπα παρέλθουν μετά. Η Νατάσα Τραγουστή μόλις έχει βγει από την αίθουσα, έχει κάνει και την ερώτηση για το Ιόνιαν. Νατάσα, τι αποκόμισες, πώς είδες το κλίμα γενικά, πώς είδες τον Πρωθυπουργό, τους συναδέλφους μας? Εντάξει, οι συνάδελφοί μας, να ξεκινήσω από αυτό, όλοι μας, είμαστε λίγο μαγκωμένοι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, διότι δεν μπορείς να κάνεις και άλλη ερώτηση και άλλη ερώτηση για να μπορέσεις να πάρεις την απάντηση που θέλεις. Φαντάζομαι ότι όλοι θα θέλανε να κάνουν και μια δεύτερη και τρίτη επεξηγηματική ερώτηση στον Πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Πρωθυπουργό της χώρας. Κοίταξε, τον είδα αρκετά μαζεμένο τον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή παραδέχτηκε για μια ακόμη φορά, όπως και στην ομιλία του, τα λάθη που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Λέει, κανείς βεβαίως δεν είναι αλάθητος. Υποσχέθηκε ότι θα κάνει πράγματα και στις πλημμυροπαθείς περιοχές, αλλά και γενικότερα. Όμως η άποψη, η αντίληψη, αν θέλεις, και στα πηγαδάκια που έγιναν, είναι ότι κάπου δίσταζε να δώσει πιο λεπτομερείς απαντήσεις. Δεν ξέρω, είναι μια εμπειρία, το έχουμε ξαναζήσει και με άλλους πρωθυπουργούς. Είναι μια εμπειρία η οποία, εντάξει, βγάζει κάτι, αλλά δεν βγάζει πάντα αυτό που θα θέλαμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω αν σου απάντησα σε αυτό. Σωστά, το καταλαβαίνω αυτό. Πάντως ήταν λίγο χαμηλών τόνων και πολύ. Ο ίδιος έτσι σε... Πολύ, πολύ, ναι. Πολύ. Αυτό που λέμε μαζεμένος. Έτσι, ναι. Μαζεμένος. Βέβαια έγινε και συζήτηση και αρκετές ερωτήσεις για το ΣΥΡΙΖΑ, μια και που είναι και οι εκλογές, ναι. Για τον ή την, όπως έλεγε και ο Πρωθυπουργός. Και βεβαίως είπε ότι είναι ανοιχτός να συναντήσει, γιατί έχει κάνει και πρόσκληση στον κύριο Ανδρουλάκη. Και θα κάνει και πρόσκληση. Τόνο, έτσι, σε αυτό. Ναι, ναι. Υπήρχε, όπως και στην αρχή βεβαίως που μοίρασε κουβέρτες και σκουφιά λόγω του air condition στην αίθουσα, ζέστανε λίγο το κλίμα με τους δημοσιογράφους. Ευχήθηκε για χρόνια πολλά λόγω της ημέρας. Και στη Σοφία την κόρη του που είναι Αμερική, αλλά λόγω της αλλαγής της ώρας δεν θα μπορούσε να δει τη συνέντευξη. Και ευχήθηκε και σε μια συνάδελφο, τη Σοφία τη Φασουλάκη, η οποία γιόρταζε και του έκανε και ερώτηση. Ωραία, όλα τα άλλα θα τα δούμε αναλυτικά στο δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Έδωσε απαντήσεις για κάποια θέματα, τις οποίες βεβαίως είχε δώσει. Και να τις αναλύσουμε. Εντάξει. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Κώστας Λαμπρόπουλος από την Πελοπόννησο και το pelop.gr. Κώστα, τι αποκόμισε από τη συνέντευξη? Καταρχήν ήταν μια ομιλία αρχικά και μια συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού σε μια ιδιαίτερη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης με πολλές ιδιαιτερότητες. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο, αν μπορούμε να την κρίνουμε δημοσιογραφικά, Τάσο, είναι ένα διήμερο παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη που πήγε αρκετά καλά για τον ίδιο, με δεδομένο ότι αναφέρθηκε σε ζητήματα τα οποία αφορούν την επικαιρότητα, αφορούν τις καταστροφές που υπήρξαν στην Θεσσαλία, αλλά και τον τρόπο κυρίως αντιμετώπισης τους από την ελληνική κυβέρνηση. Βεβαίως και συζητήθηκαν και θα συζητηθούν και το επόμενο διάστημα οι ανακοινώσεις που έκανε, ας πούμε, το θέμα με το ξεπάγωμα των τριετιών. Οι παροχές, η αποδέσμευση 2.500 αστυνομικών από επωνύμους και πολιτικούς. Νομίζω ότι και αυτά έχουν τραβήξει αρκετά την ατζέντα της συζήτησης και σε αυτό το επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το θέμα των καταστροφών βεβαίως και της θεομηνίας, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ευθύνες και στάθηκε στο πώς θα αντιμετωπιστούν από εδώ και πέρα όλα αυτά τα φαινόμενα και η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση που επηρεάζει πάρα πολύ και τη χώρα μας. Θετική παρουσία δηλαδή, πώς την κρίνεις σε γενικές γραμμές? Από αυτό ακριβώς ξεκίνησα. Νομίζω ότι ήταν αρκετά στοχευμένη
στο που ήθελε να τοποθετηθεί, αρκετά στοχευμένη, και νομίζω ότι ήταν θετικές εντυπώσεις για τον ίδιο. Να σε καλά, ευχαριστούμε Κώστα. Λίγο πριν τις 2.30 μετά το μεσημέρι σήμερα Κυριακή, η συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε, με το Ιόνια να είναι για μια ακόμη χρονιά παρόν.